Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα βίντεο που θα κάνουμε μαζί. Είμαι ο Greek ZR της καρδιάς σας και σήμερα θα ανοίξουμε και θα δούμε ένα πολύ μικρό προϊόν, ωστόσο πλέον πολύ χρήσιμο για όλους. Εσείς μην ξεχάσετε να εγγραφείτε, μην παραλείψετε να πατήσετε το κουμπί με το κουδουνάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποιήσεις για κάθε καινούριο βίντεο που ανεβαίνει. Σήμερα λοιπόν θα ανοίξουμε, όπως έχετε ήδη καταλάβει, έναν ακόμη το τονίζω, φορτιστή, και χωρίς να σας καθυστερήσω πάμε να το ανοίξουμε. Αυτό το κουτάκι ήρθε έτσι, αγοράστηκε από την Banggood, δεν ήταν καθόλου κλειστό, δεν είχε κανένα αυτοκόλλητο από πάνω, τίποτα, δηλαδή αν ανοίγανε το πλαστικό και απλά το τραβούσανε, το κλέβανε. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Εδώ πέρα μέσα λοιπόν περιέχει αυτό εδώ πέρα που είναι το καλώδιο το οποίο χρειαζόμαστε για να μπορεί να έχει ρεύμα και τον φορτιστή. Τίποτα άλλο. Το βλέπετε, δεν πέφτει τίποτα. Λοιπόν, πάμε να σας δείξω τον φορτιστή. Έρχεται μέσα σε αυτό το πέρα το σακουλάκι. Εδώ πέρα γράφει ότι είναι, βγάζω και αυτό, 268 W η ενέργεια την οποία μπορεί να βγάλει. Είναι GAN 3 ο φορτιστής. Το GAN είναι η τεχνολογία την οποία χρησιμοποιεί για να μπορεί να δίνει παραπάνω ενέργεια συγκριτικά με τους παλιότερους φορτιστές. Έρχεται επίσης με αυτήν εδώ πέρα την βάση την οποία βλέπετε, η βάση συγκεκριμένη έχει και πλαστικό από κάτω, ούτως ώστε να μην κλειστράει. Βλέπετε ότι η βάση βγαίνει, δεν ήξερα ότι βγαίνει, νομίζω ότι απλά κινούνταν. Εδώ πέρα πάνω, δεν ξέρω κατά πόσο φαίνεται, έχει ένα βελάκι το οποίο δείχνει προς αυτήν εδώ πέρα την φορά και αυτό είναι εσοχή. Άρα λοιπόν είναι εσοχή, γιατί εδώ πέρα επάνω επίσης έχει δύο εξοχές, οι οποίες κουμπώνουν για να μπορεί αυτό να κρατιέται. Άρα λοιπόν μπαίνει και βγαίνει. Στο καλό το έβαλα ανάποδα τώρα. Πριν μπήκε και βγήκε πολύ εύκολα. Τώρα γιατί κάνει έτσι. Α, τώρα βγαίνει και μπαίνει πιο εύκολα. Άρα έχει να κάνει και με τον τρόπο τον οποίο το βάζετε και το βγάζετε. Δείτε το πάλι πόσο εύκολα κινείται. Ωραία, τέλος πάντων. Θα το αφήσω εγώ επάνω, ούτως ώστε να το χρησιμοποιήσουμε για να το κρατάμε. Και έρχεται λοιπόν αυτός ο φορτιστής με αυτά εδώ πέρα που βλέπετε από μπροστά. Έχει πάρα πολλές θύρες, όπως μπορείτε να δείτε. Είναι 5 θύρες USB-C και επίσης οι υπόλοιπες θύρες είναι άλλες 3 θύρες USB-A. Έχουμε συνολικά, σύμφωνα με τις προδιαγραφές, 268 W το συνολικό μέγιστο ενέργειας το οποίο μπορεί να αποδώσει, ενώ η κάθε θύρα έχει ένα δικό της προφανώς μέγιστο, ξεκινώντας με την πάνω-πάνω η οποία μπορεί να μας δώσει μέχρι μέγιστο 100 W, οι υπόλοιπες 4 θύρες USB-C μας δίνουν μέχρι 30 W, ενώ οι άλλες 3 USB-A, το βλέπετε και από εδώ είναι πορτοκαλί. Το πορτοκαλί δείχνει ότι έχουμε παραπάνω ενέργεια που δίνουν αυτές οι θύρες. Εδώ λοιπόν σε κάθε θύρα φτάνουμε στα 18 W. Θα σας πω τώρα τον λόγο που εγώ το αγόρασα. Επίσης εδώ από πίσω έχει αυτές εδώ πέρα τις εγκοπές που χρησιμοποιούνται για να μπορεί να βγαίνει η θερμότητα, καθότι αυτό εδώ πέρα το μηχάνημα θα ζεσταίνεται, δεν είναι το αν ζεσταίνεται, θα ζεσταίνεται. Είναι δεδομένο. Για ποιον λόγο το αγόρασα? Το αγόρασα γιατί ήθελα στο γραφείο που βλέπετε εδώ από πίσω μου, όπως είναι ο χώρος εδώ πέρα, ήθελα να βάλω έναν φορτιστή, να τον έχω στο πλάι της οθόνης, ούτως ώστε να μπορώ να φορτίζω και το λάπτοπ, το οποίο μπορεί να φορτίζει με μέγιστη ενέργεια στα 96 W, και παράλληλα να μπορώ να συνδέσω κάτι άλλο, να το φορτίσω εφόσον θέλω και χρειαστεί εκείνη τη στιγμή, αλλά χωρίς να σταματήσει να φορτίζει ο υπολογιστής στο μέγιστο, δηλαδή να μην πέφτει κάτω από τα 96 W που μπορεί να πάρει ο φορτιστής. Γιατί είχα παλιότερα έναν άλλον φορτιστή, ο οποίος ναι μεν έδινε στον υπολογιστή το μέγιστο της ενέργειας, ωστόσο όταν θα συνέδεες μια δεύτερη συσκευή, αυτό έπεφτε στα 60 W. Άρα λοιπόν ναι μεν φόρτιζε, αλλά φόρτιζε λιγότερο γρήγορα σε σχέση με το πόσο εγώ ήθελα και πόσο έπρεπε. Άρα λοιπόν αγοράστηκε το συγκεκριμένο, γιατί πάνω η θύρα μπορεί να δίνει μόνιμα 100 W και το δίνει ακόμα και αν συνδέσουμε και άλλες συσκευές. Όχι όμως εάν συνδέσουμε όλες τις συσκευές σε όλες τις θύρες, δηλαδή να συνδέσουμε 5 συσκευές με καλώδιο USB-C και άλλες 3 με καλώδιο USB-A. Σε εκείνη την περίπτωση η θύρα υπάνω ρίχνει την ενέργεια και το γράφει εδώ ή το γράφει στη σελίδα της Banggood, αν θυμάμαι καλά, δείχνει ότι εφόσον συνδεθούν όλες οι συσκευές, η πάνω-πάνω η θύρα, ναι, σωστά, γυρνάει στην ενέργεια στα 65 Watt. Εν μέρη είναι λογικό και το καταλαβαίνεις. Αλλά δεν ξέρω αν θα υπάρξει άνθρωπος ο οποίος, ας πούμε, θα συνδέσει τόσες πολλές συσκευές επάνω σε έναν τέτοιο φορτιστή, οι οποίες όλες θα ζητάνε το μέγιστο, δηλαδή κάθε συσκευή που θα συνδέεται στη USB-C θα ζητάει 30 W και κάθε συσκευή που θα συνδέεται στο USB-A θα ζητάει 18 W. Τώρα το να συνδέσουμε ένα smartwatch, ένα κάτι, ένα αυτό και παράλληλα να φορτίζουμε και τον υπολογιστή, δεν θα πέσει κάτω από τα 196-90 πόσα χρειάζεται ο κάθε υπολογιστής. Ένας άλλος λόγος για τον οποίο ωστόσο επελέγει το συγκεκριμένο το μηχάνημα και δεν επέλεξα να πάρω κάποιον από τους υπόλοιπους φορτιστές οι οποίοι είναι διαθέσιμοι και δίνουν αυτή την ενέργεια, είναι ότι έρχεται με το καλώδιο αυτό εδώ πέρα που σας έδειξα και όχι με τα υπόλοιπα. Ουσιαστικά η βασική μου απέτηση ήταν να έχει τέτοια μπρίζα. Δεν ήθελα να έχει από τις άλλες τις μπρίζες που έχουν και το πλαστικό το γύρω-γύρω εδώ πέρα. Ήθελα να είναι έτσι. Έψαχνα. Όλοι οι φορτιστές που έβρισκα που βγάζανε τόσο πολλή ενέργεια, ναι, μεν ερχόντουσαν με όλες τις προδιαγραφές που ήθελα, αλλά όχι με αυτό. Εφόσον λοιπόν το συγκεκριμένο βρέθηκε, το δημιούργησε μια εταιρεία, αγοράστηκε. Το καλώδιο είναι αρκετά μεγάλο από ό,τι βλέπω. Μπαίνει εδώ από πίσω. Ο φορτιστής δεν έχει κάποιο κουμπί, σας το δείχνω. Ο φορτιστής δεν έχει κάποιο κουμπί που τον ανοίγουμε και τον κλείνουμε, που σημαίνει ότι όταν θα μπει στο ρεύμα μένει μόνιμα σε stand-by εάν δεν τον χρησιμοποιούμε. Στην πάνω πλευρά, εδώ πέρα, έχει ένα λαμπάκι το οποίο είναι αναμένο και θα το δοκιμάσω τώρα για να το δω. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το καλώδιο. Δείτε το. Είναι 2 μέτρα. Πρέπει να είναι 2 μέτρα αυτό το καλώδιο. Το έχω συνδέσει εγώ στο πολύμπριζο που έχω εδώ από πίσω και έρχομαι και το βάζω εδώ. Άρα λοιπόν, τώρα δεν μπορώ να σας το πάω πιο κοντά γιατί έχω το πολύμπριζο από πίσω. Βλέπετε ότι στον φορτιστή ανάβει το λαμπάκι το μπλε. Το τονίζω και πάλι ότι δεν έχει κάποιο κουμπί με το οποίο ανοίγουμε και κλείνουμε τον φορτιστή. Και το τονίζω περισσότερο γιατί έχω ακόμη ένα φορτιστή ο οποίος έχει πολλές θύρες. Τον έχω εδώ πέρα και όλες οι θύρες είναι USB-A. Αυτός ο φορτιστής έχει κατασκευαστεί με ένα κουμπί στην πίσω πλευρά, το βγάζω. Έχει κατασκευαστεί με ένα κουμπί στην πίσω πλευρά, οπότε μπορώ όταν δεν το χρησιμοποιώ καθόλου απλά να το κλείνω. Άρα λοιπόν αυτό εδώ πέρα έρχεται με αυτό το κουμπί και ξέρουμε ότι έχει ρεύμα για να μπορέσουμε να το χρησιμοποιήσουμε. Είναι πάρα πολύ βολικό εργαλείο, ειδικά πλέον που έχουμε καταλήξει όλοι να έχουμε ένα σωρό συσκευές οι οποίες θέλουν συνέχεια φόρτιση. Κάποιες μπορεί να χρειάζεται, όπως ας πούμε είναι το φως αυτό εδώ, κάποιες μπορεί να χρειάζεται να είναι μόνιμα στο ρεύμα, άρα θέλουμε μία θύρα να την έχουμε μόνιμα καλυμμένη. Ό,τι θέλετε για το συγκεκριμένο εννοείται ότι μπορείτε να μου το ρωτήσετε και να μου το γράψετε στα σχόλια. Η Banggood λέει ότι η κατασκευάστρια εταιρεία, η συγκεκριμένη, είναι η Bakeey. Δεν γράφει πουθενά ότι είναι η Bakeey, για να σας πω την αλήθεια, ενώ συνήθως η συγκεκριμένη το γράφει κάπου. Το μοντέλο, όπως βλέπω εδώ πέρα, είναι το YMS 868. Οκ. Μέχρι την επόμενη φορά, μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή, μην παραλείψετε να πατήσετε το κουμπί με το κουδουνάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποιήσεις για κάθε καινούργιο βίντεο που ανεβαίνει. Σας χαιρετώ. Like, share και subscribe εννοείται ότι είναι καλοδεχούμενα. Καλή συνέχεια. Γεια σας.